Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο και εύκολο ματάκι, το οποίο μπορείτε να το κάνετε μπουμπουνιέρα, μπορείτε να το κάνετε μπερλόκ, μπορείτε να το δώσετε και σε γένα με... και σε κέρασμα με ευτηρίου. Λέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει φαχμό δυσκολίας, είναι ένα υπέροχο γούρι, το οποίο πάνω μπορείτε να κρεμάσετε, αν θέλετε να το κάνετε στην κούνια του μωρού, και ένα σταυρουλάκι. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε πάντα τα σχέδια. Κορίτσα, σχέδια έχω και στο Ειρήνη Κροσέτ, καθώς και στο Travel of Greece. Θα σας έχω τα κανάλια από κάτω για να ψάχνετε να βρίσκετε υπέροχα σχέδια μοναδικά μόνο για σας. Φυσικά, όπως γνωρίζετε όλες, υπάρχουν ρυθμίσεις για τις αρχάριες μέσα στο βίντεο. Απλά είναι το αγκρανάζι, το αλλάζουμε. Ό,τι απορία έχετε, με βρίσκετε στην σελίδα μου Ειρήνη Κροσέτ ή στην ομάδα μου Ειρήνη Κροσέτ YouTube. Στο Facebook, καθώς και στο Instagram, στο Ειρήνη Κροσέτ. Κορίτσα, πάμε να αρχίσουμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το ματάκι. Εγώ έχω κάνει ήδη το ένα. Και θα πάρουμε την κλωστή μας, μαύρη, έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα. Από ό,τι καταλάβατε, πάμε να κάνουμε μαγικό κύκλο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να την ασφαλίσω και στη συνέχεια θα κάνω και άλλες δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πω μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω 7 ποδαράκια. Μαζί με τις αλυσίδες θα έχω 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και άλλο ένα κορίτσα, 8. Θα τραβήξω τώρα την κλωστή μου ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και θα πάω να σφραγίσω πατώντας εδώ που έκανα την αλυσίδα. Και τραβάω, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό, παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου και πάω και κόβω την κλωστή μου. Στη συνέχεια, θα πάω να πάρω τον μπλε μου το χρώμα, θα πάω να κάνω έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου ώστε να σχηματίσω τον κόμπο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να τα κόψω αυτές τις κλωστές, την από κάτω ειδικά, γιατί με ποδίζει. Και αυτή θα πρέπει να την περάσω μέσα και μετά να την κόψω. Ωραία. Τώρα θα πάρω την κλωστή μου και εδώ που έχω την τρυπίτσα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω να την περάσω τη θηλιά μου μέσα και θα πάρω κλωστή και θα κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναμπω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανή τρυπίτσα, εδώ διάμεσα υπάρχουν τρυπίτσες, θα πάω να κάνω και εκεί. Όπως σας είπα, πέρασα στη διπλανή τρυπίτσα. Θα πάω να κάνω και εκεί 2 ποδαράκια. Ένα θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναμπω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω, κορίτσα, ώστε να σχηματίσουμε 16 ποδαράκια. Κορίτσα, πάμε να κάνουμε τα δύο τελευταία, ένα και ένα-δύο ποδαράκια. Άμα τα μετρήσετε μέσα στην κάθε τρυπίτσα, έχω σχηματίσει 16 ποδαράκια. Θα περάσω απέναντι δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή και την πέρασα μέσα και από την άλλη μου δουλειά, κλείνοντας με βουβό και θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Θα κόψω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από τα ποδαράκια. Πάμε να κόψουμε και την από κάτω μου. Στη συνέχεια θα πάω να πάρουμε το λευκό χρώμα, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω τον κόμπο. Και τώρα, για να σας διευκολύνει καλύτερα, εδώ που έχουμε τα δύο ποδαράκια θα βάλω το βελονάκι μου και θα περάσω την κλωστή μου από κάτω,
να τη φέρω μπροστά. Θα πάρω την κλωστή μου τώρα και θα ασφαλίσω και θα κάνω και άλλες δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή εδώ που, που έκανα το ποδαράκι, θα μπω ξανά μέσα ώστε να σχηματίσω άλλο ένα ποδαράκι. Άρα θα έχω δύο. Εδώ που, δεν έχω, που είναι ενδιάμεσα στα δύο ποδαράκια, εδώ θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έκανα τα δύο ποδαράκια θα μπαίνω και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο. Θα πάρω κλωστή, ενδιάμεσα δεν έχω, βλέπετε, υπάρχει κενό. Ένα ποδαράκι. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Βλέπετε, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω την ρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα περάσω απέναντι ένα, δύο, τρία στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου και θα κλείσω και την άλλη, θα την περάσω και από την άλλη μου θηλιά, ώστε να το κλείσω με ένα βουβό, θα πάρω κλωστή μέσα από τη θηλιά μου και πάω και κόβω. Πάμε να βάλουμε το τελευταίο μας χρώμα που είναι το σχέλ. Φυσικά, όπως είπαμε, αυτή την περνάμε μέσα από τα ποδαράκια. Ωραία. Και την κόβω. Αν δεν μπορείτε, κάντε τη λίγο πιο μεγάλη και περάστε τη με τη βελόνα. Άλλη μια φορά. Κύκλο γύρω από το δάχτυλο μου, βάζω βελονάκι, τραβάω την κλωστή και, όπως είπαμε, ο οδηγός μας θα είναι εδώ που έχω τα δύο. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή, θα την περάσω. Και στη συνέχεια θα πάρω την θηλιά και θα κάνω τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο που έχω τα δύο ποδαράκια, θα μπω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, άρα θα έχω δύο. Θα πάρω κλωστή εδώ στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στη διπλανή εδώ, ένα ποδαράκι. Δύο ποδαράκια κορίτσα θα κάνουμε εκεί που κάναμε τα δύο ποδαράκια μέσα πάντα. Αυτός θα είναι ο οδηγός μας. Τώρα δίπλα θα περάσω να κάνω ένα. Και ό,τι έκανα σε αυτή τη σειρά, δηλαδή 2, 1, 1, 2, θα το κάνω γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Κορίτσα, τελείωσα, περνάω απέναντι. Βάζω βελονάκι, τραβάω, κλείνω με βουβό, παίρνω κλειστή, περνάω από τη θηλιά και πάω και κόβω πιο μακριά την κλειστή μου. Και στη συνέχεια, εδώ και να μην την κόψω δεν με εμποδίζει σε κάτι, θα πάω να πάρω την βελόνα μου και θα πάω να την περάσω μέσα από το κενό της βελόνας στην κλωστή. Θα πάρω και το ένα και το άλλο κομμάτι και θα αρχίσω, κορίτσα, σιγά σιγά να ράβω από τη μία μεριά στην αντίθετη, γύρω γύρω αφήνοντας και ένα κενό. Βλέπετε, κορίτσα, έχω αφήσει κενό. Και γιατί το άφησα? Γιατί μέσα θα βάλουμε ή αλοβάμβακα ή βαμβάκι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βάλω βαμβάκι, θα το γεμίσω σιγά σιγά, μέσα στην τρυπίτσα θα το βάλω και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, το γέμισα όσο ήθελα εγώ. Μπορεί να το κάνετε πιο χοντρό, εγώ δεν θέλω να είναι πολύ χοντρό. Και συνεχίζω να ράβω. Μέχρι να το τελειώσω. Ωραία, κορίτσα, το τελείωσα. Και εγώ θα πάω να ενώσω τώρα τη μία μου κλωστή και την άλλη. Έκανα έναν κόπο, ένωσα το κουβάρι μου. Γιατί? Θα πάρω τώρα την κλωστή μου που έχει μείνει και θα την περάσω μέσα εδώ που έχω τα δύο και θα πάω να κάνω 30 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Έκανα τις 30 μου αλυσίδες, θα μπω στο ίδιο σημείο, εδώ που άρχισα, θα περάσω απέναντι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό, θα πάρω κλωστή και την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Στη συνέχεια θα πάω να κόψω την κλωστή μου και θα βάλω την κλωστή να την μπλέξω μέσα στις αλυσίδες μου, ώστε να την ασφαλίσω
με αυτόν τον τρόπο. Πάω να την κόψω. Πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα το ματάκι. Θα το αφήσω στην άκρη. Θα πάρω τα τρία μου χρώματα. Και ένα τρία. Και θα βάλω γύρω από το χέρι μου, θα το περάσω τρεις φορές και δύο μου κάνουν εμένα αυτή τη στιγμή. Θα πάω εδώ ψηλά, θα το κόψω. Βλέπετε? Τώρα θα πάρω ένα από τα χρώματα αυτά, όποιο εγώ θέλω, και θα πάω γύρω γύρω να το περάσω, ώστε να κάνω τον κόμπο μου και να σχηματίσω τη φουντίτσα μου. Βλέπετε? Κλωστή πάλι στη βελόνα μου. Θα κλωστεί στη βελόνα μου έναν κόμπο και πάω να πάρω όλα αυτά τα κομμάτια, ώστε να τα ξαναπεράσω μέσα και να πάω ακριβώς από κάτω εδώ και να ράψω το σημείο που έκανα τη φουντίτσα μου. Και για να την έχω σταθερή θα την περάσω ενδιάμεσα, όπως την έχω έτσι, από τη μία μεριά στην άλλη. Ωραία. Και την περνάω μέσα και πάω και την κόβω. Φέρνω στα ίσα όλα . Βλέπετε κορίτσια το ματάκι πως είναι? Πάμε να το ολοκληρώσουμε κιόλας. Και όπως το τελειώσαμε, θα πάμε και θα περάσουμε μέσα από τον κρίκο μας. Και όπως το πέρασα, κορίτσα, μέσα από τον κρίκο μας, τι θα κάνω? Θα περάσω την κλωστή αυτή που κρατάω από πίσω. Έτοιμο. Και για μπερλόκ και για ματάκι, ό,τι θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.